Εσύ ως 5η 27 Απριλίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σχεδίου. Είμαστε έτοιμοι για σαν σήμερα. Το 1810, ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περίφημη σύνθεσή του «Für Elisa» για την Ελίζα. Ποια ήταν όμως η μυστηριώδης γυναίκα? Οι θεωρίες πολλές. Η επικρατέστερη υποστηρίζει ότι το έργο γράφτηκε για τη 18χρονη Τερέζα Μαλφάτη, στην οποία ο 40χρονος τότε Μπετόβεν είχε κάνει πρόταση γάμου. Ωστόσο, εκείνη δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά του. 1840, Λονδίνο. Μπαίνει ο θεμέλιος λίθος στο παλάτι του Westminster, που σήμερα φιλοξενεί τη Βρετανική Βουλή. Το 1935 γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους, ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Μάλιστα, είναι ο μοναδικός που έχει κερδίσει χρυσό φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Το πρωί της Κυριακής 27 Απριλίου του 1941 ξημερώνει μια μαύρη μέρα. Τα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην Αθήνα. Οι Ναζί παρελάβουν στην πρωτεύουσα και το σκοτάδι της κατοχής αρχίζει. Το πιο τεκ τροκτικό όλου του κόσμου γίνεται σήμερα 42 ετών. Ναι, το πρώτο ποντίκι, το mouse των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάνει σαν σήμερα τον ντεμπούτο του το 1981 και γίνεται απαραίτητο αξεσουάρ. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα. 2008. Πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης Μάριος Τόκας. Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ' τα φιλιά σου. Οι συνεργασίες του με τον Πάριο, τον Μητροπάνο, την Αλεξίου και πολλούς ακόμα αποφέρουν μουσικά διαμάντια.